Σφοδρή ρωσοτουρκική σύγκρουση λαμβάνει η χώρα για άλλη μία φορά για το ζήτημα της Συρίας. Σύμφωνα με τους Τούρκους, ο ρωσικός στρατός άνοιξε ένα γραφείο στο Χαλέπι για να στρατολογήσει νέους στη Συρία. Οι νέοι που θα εκπαιδευτούν από τις ρωσικές ειδικές δυνάμεις θα πολεμούν στο πλευρό του ρωσικού στρατού κατά των τζιχαντιστών. Τι τελευταίε εβδομάδε η Ρωσία επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι παρενέβη για να αυξήσει την ασφάλεια στι Ράκα, Λέπο, Σύμφωνα με τον ιστότοπο ειδήσεων Ναϊν Αλ-Φουράτ, οι ρωσικέ δυνάμει, σε συντονισμό με τον Άσαντ, κατέλαβαν ένα σπίτι στην οδό Αλ-Ταλ, στο κέντρο του Χαλέπι, και άνοιξαν γραφείο για προσλήψει. Υποστηρίχθηκε ότι οι επιλεγμένοι μισθοφόροι θα σταλούν όχι μόνο στη Συρία αλλά και σε άλλε χώρε όπου η Ρωσία πολεμά. Οι ρωσικέ δυνάμει προσέφεραν μηνιαίο μισθό 150 δολάρια για να στρατολογήσουν νέο στην πόλη Χαλέπι για να πολεμήσουν κατά του FSA. Ο Πούτιν θα στείλει αυτού του νέου να πολεμήσουν στη Συρία, τη Λιβύη, τη Βενεζουέλα και την Αρμενία. Ο Όμιλο Βάγνερ, η εταιρεία ασφαλείας που ανήκει στον Γεύτζενι Πριγκαζάιν με το Παρατσούκλι Τσίφ, είναι γνωστό για τι δραστηριότητε των μισθοφόρων του στη Συρία, την Ουκρανία, τη Λιβύη και στις Αφρικανικές χώρε, αναφέρουν οι Τούρκοι, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα με fake news. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.